Πάμε στο μεγάλο. Έγινε μεγάλο δηλαδή το θέμα της λαϊκής. Της προθέτησης της λαϊκής, ναι. Λίγο, αν γίνεται, μην μιλάτε μεταξύ σας, λίγο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα. Η προθέτηση της λαϊκής έχει γίνει σλόγγαν. Αυτή η λαϊκή είναι εδώ και 15 χρόνια περίπου. Δεν υφίσταται πουθενά. Είναι μια απόφαση του πρώην Δήμου Φιλίππων. Η απόφαση ήταν για προσωρινή μεταφορά της στο μέρος που είναι τώρα. 14, όταν ξεκίνησα τα έργα εδώ. Α, ναι, όταν ξεκίνησα. Πόσα χρόνια έχει? Έχει 8 χρόνια. Τα έβαλα πολλά, τέλος πάντων. Έχει 8 χρόνια. Και ο οποίος στείλει απόφαση που είχε πάρθει από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο θα μεταφερθεί στον χώρο που είναι για να γίνουν οι εργασίες. Και η απόφαση έλεγε στο τέλος ότι όταν τελειώσει μετά το τέλος των εργασιών θα επιστρέψει η λαϊκή στο μέρος που ήταν. Αυτό οι επόμενες, όταν τελείωσε το έργο, η εκάστοτε διοίκηση πολύ σωστά έκρινε ότι και συνεχίζει και η επόμενη διοίκηση σημερινή. Κρίνει σωστά ότι δεν μπορεί να μπει στον χώρο εκείνο να είναι λαϊκή, γιατί θα καταστραφεί ο χώρο. Αυτό είναι άποψη, κάπως πια θα την πω στο τέλος. Δεν πάει να πει ότι συμφωνώ με τις απότητες και τις προηγούμενες διοίκησης και αυτής της διοίκησης. Γιατί αν πω ότι συμφωνώ με τις απότητες και τις προηγούμενες διοίκησης ότι δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον χώρο, τότε θεωρώ ότι όταν πάρθει και αυτή η απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του 2014, και καλά που με το είπε, που το διευκρίνησε, τότε θα έπρεπε οι τότε δημοτικοί σύμβουλοι ή είπαν ψέματα στον κόσμο ή δεν ξέραν τι ψηφίζουν. Γιατί θα έπρεπε να ξέρουν τι ψηφίζουν, γιατί δεν μπορεί να λες στην απόφαση που ψήφισες ότι θα τελειώσουν τα έργα, το έργο θα τελειώσει και θα γυρίσει το παζάρι εκεί που ήταν. Άρα δεν ήξερες καν τι έργο είναι, δεν ήξερες καν αν μπαίνει ή όχι εκεί μέσα ξανά το παζάρι. Δηλαδή ψηφίσανε ό,τι να είναι ή από δεν ξέρω ότι σώχει καλά κοροϊδέψαν τον κόσμο, αλλά ή ψηφίσανε χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν ή μπορεί να έτρεπε και ρόλο, δεν ξέρω. Οπότε εγώ θα σκοπό να πω τη γνώμη μου στο τέλος, αλλά την πω αφού το ξεκίνησα έτσι, θα την πω από τώρα για μένα. Δεν συμφωνώ, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου, η λέξη είναι βαριά, ηλίθιο με την έννοια, γιατί ψηφίσατε κάτι που δεν ξέρατε ότι δεν μπορεί να γίνει. Μετά καταλάβατε ότι δεν γίνεται. Και για την προηγούμενη διοίκηση και για όλες τις διοίκησεις που περάσανε. Από το 2014 μέχρι τώρα. Οπότε για μένα, εγώ θα ήθελα να ισχύσει, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη που λέω, ήθελα να βοήθησέ με, να ολοκληρωθεί αυτή η απόφαση που είχε πάρθει. Τι έλεγε αυτή η απόφαση το 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι ακόμα, μην ξεχνάτε, σε ισχύ. Γιατί για να αλλάξουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομικά ξέρετε καλύτερα, αλλάζουμε μια άλλη απόφαση. Καινούργια απόφαση από το 2014 για αυτό το θέμα δεν πάρθηκε. Άρα έχει ισχύ, ισχύ ακόμα. Είναι εφαρμοστή δηλαδή. Μπράβο. Είναι εφαρμοστή, είναι καταργηθεί. Για να εφαρμοστεί, να μας πούνε γιατί δεν την εφαρμόζουν και αν δεν εφαρμοστεί, πρέπει να καταργηθεί, να την καταργήσουν με μια καινούργια απόφαση. Οπότε εμένα η θέση μου είναι καθαρά ξεκάθαρη. Θα μου πεις, σε ένα τοπικό συμβούλιο που έγινε πριν τη λαϊκή συνέλευση, συμφώνησες με κάποια άλλη γνώμη. Αν διαβάσετε όμως την εισήγησή μου, το τοπικό συμβούλιο, γιατί θα με το πούνε, προτρέχω λίγο, γιατί θέλω να μιλήσω τώρα και να μην ξαναμιλήσω. Μετά να δώσω το λόγο μόνο σε εσάς. Άμα σε εισαγωγικά δεν σου στείλω λέξη που λέω, ας με επιτραπεί, θα μου την πούνε μετά. Ότι και καλά εσύ πήρες μια απόφαση ομόφωνη στο τοπικό σου συμβούλιο. Δηλαδή ψήφισες και εσύ αυτό. Η εισήγησή μου στο τοπικό συμβούλιο ήταν άλλη. Μπορείτε να τη διαβάσετε, τη κράτησα με τα πρακτικά, είναι στην εισήγηση του τοπικού συμβουλίου. Η δικιά μου άποψη δεν ακούστηκε καθόλου. Τη βάλαμε σαν εναλλακτική. Και στο τέλος μετά από πολλές πιέσεις,
Και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη δημόσια από τον κόσμο και από τον κόσμο και από τον εαυτό μου. Γιατί ακόμα δεν το συγχώρησα τον κόσμο, τον εαυτό μου, που ενώ είχα τέτοια τοποθέτηση και έχω τέτοια τοποθέτηση τώρα, θα για χάρη δικαιολόγησα τον εαυτό μου τότε, τώρα δεν τον δικαιολογώ όμως, γιατί ήμουνα, μας πυροβολούσαν στην ουσία επί δύο ώρες. Μας πυροβολούσαν επί δύο ώρες, γιατί και κάποιοι τοπικοί σύμβουλοι που θέλανε εκείνη την ημέρα να πούνε, ασχέτως που θα ψηφίζανε, να πούνε την άποψή τους για κάποια άλλη θέση, ούτε καν την αναφέρανε. Ούτε καν την αναφέρανε. Και ας ψήφιζαν αυτό που ψήφισαν στο τέλος. Αυτό το λέω για τον πυροβολισμό που δεχόμασταν επί δύο ώρες. Και στο τέλος, γι' αυτό δεν ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο και από τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου δεν το συγχωρώ. Που για χάρη της ομοφωνίας και καλά, είπα ναι. Από ποιους όμως πυροβολούσα, πρόεδρε, πρέπει να το πεις. Αυτό είναι φανερό από ποιους. Λίγο συντομή, έτσι να δώσω τον λόγο. Θα το κλείσω, δεν θα ξαναμιλήσω. Γι' αυτό είπα να ξαναμιλήσω. Γι' αυτό είπα να ξαναμιλήσω. Δεν θα ξαναμιλήσω. Συγγνώμη κύριε Τάκη, το κλείνω. Οπότε μην προτρέξουν κάποιοι να μιλήσουν για εκείνη το τοπικό συμβούλιο και εκμεταλλευτούν αυτή την υποτιθέμενη ομόφωνη απόφαση. Ναι, μπορεί να την εκμεταλλευτούν σαν χαρτί, αλλά θα ήθελα να έχω άλλη άποψη ότι λίγο έγινε εκβιαστικά. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ο λόγος σε εσάς. Και θα ήθελα πολύ να συζητήσετε οι εκλεγμένοι για αυτή την απόφαση που εκκρεμεί από το 2014. Γιάννη, γιατί αναφέρθηκε σε δημοτικούς υπουργούς. Μην βιάζει. Δεν είναι αναφέρθηκε. Ουσία είναι. Όχι, είναι ουσία. Όχι, δεν χρειάζεται. Ακούγουμε. Ακούγεται ο Άρης, έλα σαν γραμμένα. Αγαπητέ πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε το 2014, επί διοίκησης του κυρίου Σιμιτζή, και στην οποία, αν βλέπω καλά, οι περισσότεροι εδώ που είμαστε αιρετοί. Συγγνώμη, να σε διακόψω. Δεν πρέπει. Συγγνώμη. Μίλες, είπα όλες τις διοικήσεις από το 2014. Δεν μπορεί να λες. Όλες τις διοικήσεις από το 2014. Μην το ονομάζεις σύμβουλοι που ψηφίσαμε το 2014 τη μεταφορά λόγω της ανάγκης της υλοποίησης του έργου. Τη συνοποίηση των αρχαιολογικών. Δεν ξέρω τι ψηφίζατε. Τη ανάπλαση του κέντρου των κλινικών. Το λέω ξανά, δεν ξέρω τι ψηφίζατε. Σε παρακαλώ, πρόσεχε τι λέω. Σε παρακαλώ. Και είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η απόφαση μας πολύ σωστά ήταν ότι μεταφέρεται στο συγκεκριμένο χώρο, χώρο που συνένεσαν οι πάντες, είτε είναι πολιτές, είτε είναι παραγωγή, είτε ήταν κάτοικοι, είτε ήταν φορείς, σωστά. Μια απόφαση ομόφωνη και προσωρινή. Και γιατί προσωρινή? Γιατί λέγαμε με το που θα τελειώσει το έργο, δεν ξέραμε ότι από το 2014 θα πάμε στο 22 και στο 24. Λοιπόν, με το που θα τελειώσει το έργο, τότε θα πρέπει να επανέλθει στο χώρο όπου πραγματοποιόταν. Όπου προβλεπόταν πεζόδρομος. Αυτό ξέραμε, αυτό γνωρίζαμε, αυτό ψηφίσαμε. Άρα θα παρακαλέσω πολύ αυτό το προσβλητικό δεν ξέραν οι δημοτικοί σύμβουλοι την ψηφίσαν. Μια χαρά ξέραν οι δημοτικοί σύμβουλοι την ψηφίσαν. Μπορώ να απαντήσω. Όχι, εγώ επιμένω. Επιμένω ότι δεν ξέρανε. Όχι, διαδικαστικά. Σε παρακαλώ. Το θέμα πεζόδρομο ήταν όμω η ίδια πληροφορία. Το χωροταξικό δεν αλλάζει. Μην πιάνεσαι τη λέξη. Δεν είναι η ίδια πληροφορία. Μπορεί να μην το πατάει μέσα. Δεν το κατάλαβα. Θέλω το λόγο. Μην πιάνεσαι τη λέξη. Δεν θέλω να σας πάνε σαν δικαιολογία. Φτάνει κάποτε πρέπει να ακούγονται τα πράγματα όπως είναι. Τι λες τώρα, ρε πρόεδρε. Πολύ καλά λέω. Συνεχίζεις, επιμένεις. Δεν επιμένω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δικαίωμα να λες πράγματα που δεν ισχύουν. Ούτε και εσύ έχεις δικαίωμα να λες πράγματα που δεν ισχύουν. Έλα, σας παρακαλώ τώρα. Εσείς θεσμικοί. Εσύ τώρα μόλις είπες ότι επειδή δεν έγινε πεζόδρομος την ώρα που το ψηφίζατε και δεν έγινε πεζόδρομος, γι' αυτό δεν μπαίνει. Και εγώ σου λέω ότι είναι πεζόδρομος, βάλτο. Βάλτο μπαζάρι, μπαίνει.
Άρη, εσείς πρέπει να προστατεύετε ναι. την κουβέντα. Συγγνώμη, να αποδεχόμαστε ως κατηγορίες και το ότι μας προσβάλλει ότι δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε. Τι είμαστε. Άποψή μου δεν είναι. Άποψή μου δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι αν σε προσβάλλω, αν σε προσβάλλω και είμαι συνομικά. Αν σε προσβάλλω και είμαι συνομικά. Έλα, άντε να πάμε στην κουβέντα μας τώρα. Σας παρακαλώ τώρα, μην επιλυθόμαστε τώρα στους ανθρώπους. Δήμαρχος μπορεί να το λύσει που ήταν αντιδήμαρχος. Μην είναι τάλι στο παιδιά. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Μπορούν να μας απαντήσουν όλες οι διοικήσεις. Ρε πάμε στο παζάρι έλεος τώρα με τα έργα. Δεν ολοκληρώθηκε, πρόεδρε. Δεν ολοκληρώθηκε. Ναι, δεν μπορούσα να το πω. Σε 10 χρόνια. Ναι, δεν μπορούσα να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Εκεί που ήταν να γίνει ένα σπίτι, εκεί που ήταν να γίνει αφήστε το έργο να πάμε στη λαϊκή τώρα. Ωραία, να πάμε στη λαϊκή. Πάμε στη λαϊκή. Να κλείσουμε τη λαϊκή και να πάμε στο έργο. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, ρωτήσω να έχεις κάποια ατοπήματα. Εδώ δεν ήρθαμε να συζητήσουμε τι έγινε. Νομίζω το ενδιαφέρον είναι να βρούμε πού είναι η κατάλληλη θέση της λαϊκής. Εμένα αυτό σας πολύ με ενδιαφέρει. Τώρα, το τι έγινε, ωραία, τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπω γίνεται κάποια πράγματα. Μην προκαλείτε ένα στον άλλο και γίνεται μια συζήτηση. Και γίνεται μια συζήτηση. Δεν είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Πάμε. Δεν χρειάζεται να προσβάλλουμε ένα στον άλλο. Ό,τι έγινε, έγινε. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πού είναι η καλύτερη τοποθεσία για να κάνουμε τη λαϊκή. Εγώ αυτό έχω να πω και το κάνω. Δεν μου αρέσουν αυτά που λοιπόν, να τα αναθετήσουμε τα πράγματα και φυσικά. Η μελέτη για ανάδειξη του Εθνικού Κέντρου του Εθνικού, την ανάταση, ξεκίνησε από το Δήμο Φιλίππου, επιγραφία στις 3 Μαΐου, στους δημόσιους και εις έδωνα. Λοιπόν, Μιχάλη, έχει δίκιο γιατί να μην συνεχίσουμε για το έργο. Όχι, πιάσε το παιδί. Όχι, να τελειώνουμε να το παρασύρουμε. Είχε την ευκαιρία η τοπική κοινωνία να συμμετέχει σε συζητήσεις που ήθελα να κάνει εγώ η μελετική ομάδα επάνω τη μέρα και δεν εκφράστηκε. Αυτή είμαστε. Δεν παρακολουθούσαμε την μελέτη. Στην ουσία είμαι εγώ τώρα, δεν το κατανοήσω. Όταν δημοκρατήθηκε το έργο, η μελέτη είχε παραδοθεί 2 χρόνια πίσω. Είχε συνταχθεί από εμάς, από την αδιαφορία τη δική μας. Ενδεχομένως έγινε κάτι άλλο. Τώρα, γιατί κατά τη γνώμη μου η αλλαγή δεν έγινε. Γιατί η εφαρμογή της μελέτης που εκτελέστηκε δεν επιτρέπει την δουλειά να παζαρδούσε και το συντήρα εδώ για αυτό. Αντικειμενικό είναι αυτό. Μπορεί να λειτουργήσει εκεί παζά. Άρα. Τελειώνω. Να πάμε σε διαδίκτυο. Πάμε πρόταση για κάποιο άλλο χώρο. Α, μπράβο. Καλά, λίγο στην πάσα. Πρόταση για άλλο χώρο. Πρόταση για κάποιο άλλο χώρο. Εκεί που εφαρμόστηκε η ανάπτυξη, πρόκειται η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου, δεν μπορεί να λειτουργήσει παζά. Μιχάλη, πολύ ωραία πάσα έδωσες στον κόσμο για να... Λοιπόν, για να μην πάμε την κουβέντα αλλού εκεί που δεν πρέπει και να επικεντρωθούμε στο σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει και να πάμε και σε άλλα θεματάκια μετά, εστωτικά. Λοιπόν, δεν θα πάμε και στο παρελθόν, θα αναλύσατε, θα τελειώσουμε αυτά. Υπάρχουν 4 σημεία κατά τη δικιά μου την άποψη στην οποία μπορεί να αντικατασταθεί το παζάρι. Τα σημεία αυτά είναι αυτό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, την οδό Κεφαλονιά, ένα δεύτερο το οποίο προτάθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και στο οποίο συνηγόρησε και το τοπικό συμβούλιο
είναι η οδός Αγίου Μισθούνη προς τον 2 Οκτωβρίου. Η κατηφόρα που ξεκινάει από του μιλήσω λίγο τη δικιά μας γλώσσα από τα Τσεχοστολίδη μέχρι εκεί που τελειώνει η πλατεία. Τρίτον, η οδός η οδός Ερμού, η οποία είναι η δικιά μας πάλι στην μικροκοινωνία από του Μαρσία και μέχρι κάτω, μέχρι εκεί που πάει, και η τέταρτη, η οποία εκφράστηκε τελευταία, είναι αυτή που ξεκινάει από τον Μαρσία και καταλήγει στον δρόμο που συμβάλλει, πώς να το περιγράψω, τον κεντρικό δρόμο μέχρι το σημείο λίγο πιο πέρα από το ταχυδρομείο, εκεί που συμβάλλει ο από κάτω δρόμο που λέγεται Αγία Σοφία. Μάθαμε και τους δρόμους πια με όλα αυτά και τους οδούς. Οσία, να κάνεις την ερώτηση αφού βάλω κάποια δεδομένα, κάνε 500 ερωτήσεις. Οπότε οι προτάσεις είναι αυτές. Η δικιά μου άποψη, εγώ θα πω τη δικιά μου την άποψη. Αν και θα την εκφράσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί σίγουρα όχι στο αυριανό, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει και εκεί θα εκφραστούμε όλοι και θα ψηφίσουμε πού τελικά θέλουμε να πάει το Συμβούλιο. Η λαϊκή. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Αυτό που είπε ο Όμηρος για την υπέντη αυτή εδώ πέρα, την αποκλήρωση του ορισμού. Η δικιά μου άποψη, δεν μπορούμε να καταστρέψουμε ένα έργο που ομόρφωνε το χωριό μας, που έχει πολλές λειτουργικές αδυναμίες, το παραδέχομαι και να αναλαμβάνω και την ευθύνη για αυτές. Οπότε σε παρακαλώ. Κάτσε ουσία, σε παρακαλώ. Κάτσε να ολοκληρώσει και μετά αυτό. Δεν είναι ευγενικό. Μετά θα πάρεις το λόγο. Μιλήσω, πες ό,τι θέλει. Οπότε εγώ κατά την προσωπική μου άποψη και το κομμάτι από το κύριο. Τέλος. Η δεύτερη οδός, την οποία είχα πολύ καλά στο μυαλό μου και την υποστήριζα, είναι η οδός Ερμού. Αυτή δηλαδή που ξεκινάει από το Μαρσία και καταλήγει μέχρι εκεί που καταλήγει. Όμως κάνοντας τα πράγματα και συζητώντας με άλλους να τα εκεί θα γίνει η είσοδος από τον Ε61, η ερχόμενη από την Δράμα Λοκόρνη, ανοιχτό ποδοτόπο, θα περνάνε κάτω από την Πίθρα και θα καταλήγει εκεί. Θα είναι δηλαδή η κύρια είσοδος του χωριού μας, για αυτούς που έρχονται από την Δράμα, από την Καρία και από την Κυριακή. Το οποίο έχω δημοκρατήσει σήμερα από την Πίθρα. Οπότε και αυτό, ενώ το είχα πραγματικά πολύ καλά στο μυαλό μου, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το πείσει. Πάμε στην πρόταση του τοπικού του εμπορικού συλλόγου. Κατά τη δικιά μου την άποψη, την έχω εκφράσει σε όλους και στον προσεκτήριο και στον εμπορικό συλλόγο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο, γιατί πλέον είναι ο μοναδικός κεντρικός δρόμος που ενώνει το κάθε το χωριό με το πάνω. Το εμπορικό κέντρο, ας πούμε, με το δημαρχείο και όλους αυτούς οι οποίοι κινούνται προς το πάνω μέρος του χωριού. Να σας πω την αλήθεια. Εμπορικά, γιατί ξέρετε γιατί είναι τα κατάσταση από πέρα, δεν μου αρέσει όμως αυτή η ιδέα, γιατί θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα λειτουργικά προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα και στην κοινωνική δραστηριότητα του κοινού. Αν σας άρεσε η λέξη του μαθείου μου, μπορείς να το πει. Οπότε και αυτό κατά την προσωπική μου άποψη δεν μου αρέσει σαν ιδέα. Οι Μακεδονίες που γίνεται στο κλέος. Εντάξει. Γιατί φορά του κλέγγιου και συνεχίζεται σαν ώρα. Και αυτή είναι. Λοιπόν, η δικιά μου η άποψη είναι αυτή. Οπότε είναι του θέλει η άποψη με δυσκολεύει λιγάκι γιατί πραγματικά και εκεί θα δημιουργήσει αρκετά σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα. Είναι μοναδικό ο Ιδρύο. Η δικιά μου η άποψη είναι πιθανόν, αν δεν δεθεί κάποια άλλη λύση, ας παραμείνει εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί προσπαθούμε. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε πράξη στα όνειρα τα οποία ήταν οι παλιότεροι πρόεδροι. Τι είχανε σε αυτό το τόπο στις κρινίδες όνειρα οι παλιότεροι πρόεδροι, ποιο ήταν το σκεπτικό τους, τι όραμα τους δόντουσαν,
Εάν πάρουμε λίγο ιστορικά, εμείς όλοι οι παλιοί θέλανε να φέρουν έναν άνθρωπο από τους 100.000 τότε μέσα στη Σκρινή. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό λοιπόν ξεκίνησαν και ήταν πολύ κοντά και τότε δημοτικοί σύμβουλοι και επόμενοι δήμαρχοι να γίνει η πεζόδρομη, να κάνουμε κάτι καλό μέσα στο χωριό μας για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το κόσμο μέσα. Αυτό καλός ή κακός προχώρησης και έγινε με αυτόν τον κάκιστο τρόπο, θα πω εγώ που έγινε. Εάν όμως αυτό το έργο το είχαμε συνδέσει με την αγάπη για τον τόπο και ενωμένοι όλοι μαζί και πιέζαμε αυτό το οποίο κατηγορούμε σήμερα τη διοίκηση της Καβάλας μέσα στην οποία εσείς ψηφίζετε τον ιδιώτες, εμείς είμαστε αυτοί που σας αντιπροσωπεύουμε μέσα και σας λέμε στα μάτια και σας λέμε γιατί και μαλώσαμε. Ναι κύριε Δήμαρχε, δεν προχωράνε ορισμένα πράγματα και διαμαρτυρόμαστε συνέχεια, γιατί δεν είναι και η κυρία Τσαράκη, η προηγούμενη δήμαρχος, έλεγε ανέστημα. Δύσκολα οι καβαλιώτες θα περάσουν από τον Αγιοσύλλα για να δουν από κοντά. Ναι κύριε Βέρο, ψηφίσατε κατά του δρόμου του πεζόδρομου χωρίς να γνωρίζετε οι περισσότεροι, για να πετρουσιάσετε οι περισσότεροι, τι ήταν ο πεζόδρομος. Δεν το περπατήσατε αυτόν τον δρόμο και δεν ρωτήσατε και τα όνειρα των παλαιότερων. Κύριε Δήμαρχε, έχετε έναν αντιδήμαρχο που σας πιέζει, πίεζε και την προηγούμενη διοίκηση να αποκατασταθεί το κέντρο του Κοντρινίου. Υπάρχει ο Μύρος. Εγώ σήμερα από εσάς, κοιτάζοντας τα μάτια σαν δημότη Φιλίππο και σαν δημοτικός σύμβουλος, θέλω να δώσετε μια υπόσχεση ότι αυτή η βρωμιά θα φύγει από το τόπο. Δεν μπορεί να υπάρχει, το προχώρησε ο Θόδωρος, σας το είχε κάνει πρώτος κομμουσά, το κοιτάξαμε με το Καλαταρίδι, η σχετική μας διοίκηση έχει προχωρήσει τώρα, μένει λοιπόν σε αυτό το στάδιο που είναι, πραγματικά να βγάλετε λίγα λεφτά και να δώσετε στους Φιλίππου, να δώσετε στις Κρινίδες, να καθαρίσει ο τόπος εκεί, για να μπορέσουμε να αφήσουμε... Και εκεί που έχει το ποζέρι. Το παζάρι είναι και εκεί θα καταλήξω, θα το πω. Μέχρι. Το παζάρι, άμα δεν αφήνετε το λιωμό του καθένα, θα φτάσω το παζάρι, θέλουμε να το φέρουμε μέσα γιατί δεν δουλεύουν τα μαγαζιά μας. Εκεί θα φτάσω στο καλό. Αυτό δεν είναι ο προβληματισμός. Εκεί γίνω εγώ τώρα, αυτό, εκεί πάω να δώσω μια λύση. Εκεί δεν θα πάω. Δηλαδή μιλούσαμε τόση ώρα, κάνα το ολόκληρο χαβαλέ, γίνεται και τώρα που γίνεται μια σωστή τοποθέτηση του αφιλίδου. Αφήστε με να μιλήσω για τον τόπο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Το μεγάλο το πρόβλημα. Πρέπει να δώσετε στον Θόδωρο που αγωνίζεται τόσο και σε αυτούς εδώ τους κατοίκους την υπόσχεση ότι από αύριο πρέπει να ξεδιαλύνετε σε τελικό βαθμό να δώσετε κάποια χρήματα, να καθαριστεί το κεντρικότερο σημείο του τόπου για να μπορέσουμε να ενώσουμε και να πείσουμε τους καπιταλισματάρχες να προσέξουμε τα πατέρια μας και να διώξετε τα αυτοκίνητα από τον κεντρικό δρόμο που δεν μπορεί να περάσει ένα λεωφορείο. Απαράδεκτο! Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό. Κεντρικός δρόμος να μην μπορεί να περάσει το λεωφορείο και να μην μπορεί να κάτσει κάποιος με το αυτοκίνητο του για να ψωνίσει. Έρχομαι να τοποθέτω στο παζάρι, είμαι ξεκάθαρος. Στο παζάρι το είχα 20 χρόνια κάτω από το σπίτι. Στο σπίτι μου βγάζω από τρία μαγαζιά. Από το παζάρι δεν θα σωθώ. Δεν πρόκειται να τα νοικιάσει κανένα. Το παζάρι. Σε παρακαλώ, μιλιά κόρτη. Έτσι. Άρα είμαι από αυτού. Και έχω κάνει τοποθέτηση πώ μπορεί να λυθεί και το θέμα των αυτοκινήτων εκεί, όταν αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν και έχουν τα μαγαζιά τους εκεί, τους χώρους που έχουν από πίσω, έτσι και έχουν γίνει κακός αυτό το πράγμα, το ανοίξουμε να γίνει πάρκι για τα αυτοκίνητα που θα ψωνίζουν από τα μαγαζιά τους. Αλλά αντί να κάνουμε πάρκι τους χώρους που έχουν όπως είναι στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν τους χώρους του πεζόδρομου ή ίδιας κυκλοφορίας για να μην μπορώ εγώ με το γονάκι μου να περάσω και να πάω στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό το τόπο θέλουμε. Τον τόπο για τους ανθρώπους ή τον τόπο για τα σίδερα, τα αυτοκίνητα που θέλουμε που τα βάζουμε πάνω από τα παιδιά μας. Το παζάρι δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από αυτό που είναι.
σε κανένα. Μπορούν να έρχονται και οι γύρω από γύρω χωριά να ψωνίζουν και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δει το παζάρι στο κεφτικό λόγο του χωριού. Θα είναι πλέον η αυτοκτονία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενοι συμπολίτε μα έχουν παιδιά απόψει που λένε ότι καλύτερο συμπολίτε για χαρά του παντό. Και τρίτη έχουμε. Κάποιο άλλο έχει διαφορετική. Εδώ είναι και ένα παραγωγό. Ο πρόεδρο του παραγωγού. Ναι, εδώ είναι. Δεν απάντησε το λόγο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι της Συνδικαϊκής Κρίσης, είμαι ότι πρόεδρος των εμπόρων της Λαϊκής. Συμφωνούμε να μείνει Λαϊκής στην κάθε χώρο. Εξυπηρετεί εμάς, έχουμε ρωτήσει σίγουρα σε σειρά εκεί υπάρχουν κάποιοι που δεν δουλεύουν και θέλουν να αλλάξουν πλέον, αλλά η πλειοψηφία θέλει να μείνει εκεί που είναι. Νομίζω ότι εκεί δεν θα ενοχλήσουμε το χωριό και θα πρέπει να αναζητήσει ο εμπορικός σύλλογος άλλο τρόπο να ανεβάσει τη δουλειά στις σελίδες. Δεν ξέρω τον τρόπο. Στο Βοξάζο κάθε Κυριακή γίνεται η μουσιοζωή. Να αναζητηθεί κάτι γιατί. Η ίδια λαϊκή, οι ίδιοι συνάδελφοι, οι παλιοί συνάδελφοι μας δράμαστε, σκαβάσαμε και εδώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνουν αυτοί για να έχουν τη λαϊκή του περιμένου πολλοί κόσμοι. Και γιατί τα μαγαζιά γκρινιάζουν ακόμα να ρωτιόμαστε. Τώρα ήθελα και κάτι άλλο να πω για το... Για πριν αυτοί που ψηφίσανε να φύγει η κάμπου λαϊκή. Είμαι 25 χρόνια στις λαϊκές. Αυτοί που ψηφίσανε να φύγει η λαϊκή, να πάει εκεί τώρα, είναι τα μαγαζιά πάλι, γιατί δεν θέλανε μπροστά στα μαγαζιά τους να πλώνουν ρούχα, να ενοχλούν, να είναι λαϊκοί. Αλλά όταν είδαν ότι η λαϊκή έχει μια δυναμική η οποία τραβάει κόσμο, τώρα που μετανιώσαν και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Γιατί η λαϊκή δεν είναι παλάκι. Η λαϊκή για να συστεί θέλει πολλή δουλειά και πολύ κόπο. Δεν είναι από μια μέρα αλλάζουν. Για να τελειώνω, για να μην σα απασχολάω. Η λαϊκή συμφωνούμε να μείνει εκεί. Οι έμποροι, έτσι, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Δεν έχουν μιλήσει με τον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, η Πάσο, συγγνώμη λίγο, και ο Ανανίας είναι, να μιλήσει ο Γιώργος. Γιατί πιέρετε, και στο κοψάνο το παζάρι, να μιλήσει λίγο ο Γιώργος. Θα κάνεις λάθος στο παζάρι για μία λαϊκή και το κοψάνο το κάνει μία λαϊκή. Πάσο, δεν τάσο. Το κάνει λαϊκή Ακούω πολλούς να λένε ότι η λαϊκή είναι καλή. Πολύ καλά και αυτά. Ρωτήθηκε ένας παραγωγός αν είναι καλή η λαϊκή. Αλλά ρωτηθήκατε όταν έφυγε η λαϊκή από εδώ και είχαν 45 παραγωγές. Μιλάμε με 20 και ίσως το τάβριο και σε ένα χρόνο τώρα είναι 5. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Θέλουμε ένα χώρο καλύτερο που να μπορεί ο ηλικιωμένος να καταναλωθούμε. Να τη πάμε 60, να μπορεί το χειμώνα με το οποίο να κατέβει να ψωνίσει και όχι να διαλύσει όλη αυτή την απόσταση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε παρτέρια. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Όλοι εδώ εμείς, το 90%, για να μην πω το 100%, οι παππούδες μας και οι γονείς μας ήταν αγρότες. Εδώ που φτάσαμε σήμερα, φτάσαμε γιατί αυτή η άνθρωπη δουλεύει από τον κάμπο. Και δεν βλέπω έναν άνθρωπο να ρώτησε, όχι παραγωγό, όχι τον πρόεδρο των παραγών, κανένα τι θέλει και τι μπορεί να κάνει. Είμαστε εκεί 8 χρόνια. Δεν έχει μία τουαλέτα να πάμε. Δεν έχει μία βρύση να πιούμε νερό. Και σήμερα εδώ όλοι έχετε την άποψη ότι εκεί είναι καλά.
Πραγματικά ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι από εδώ, σα παρακαλώ πολύ. Είμαι από εδώ, είμαι από αγροτική οικογένεια όπως είμαστε όλοι μας. Μην δημιουργήσετε εντυπώσεις, σε παρακαλώ. Δεν δημιουργήσετε εντυπώσεις, σε παρακαλώ πολύ. Δεν σε διέκοψα, είμαι εδώ πέρα 2 ώρες. Δεν διέκοψα ούτε ένα. Η φωνή μου δεν ακούστηκε. Το ότι θέλουμε να αλλάξει μέρος η λαϊκή είναι για το καλό μας. Γιατί πραγματικά ο Τάσος είναι εδώ, ξέρει πόσες παρουσίες παίρνει κάθε Τετάρτη και πόσες παρουσίες έπαιρνε όταν ήταν η λαϊκή εδώ μέσα. Το να φύγουμε από εκεί και να πάμε κάπου αλλού είναι γιατί θέλουμε το καλό όλο. Πόσα μαγαζιά υπήρχαν στις Κυρνίδες μέσα όταν η λαϊκή ήταν στο κέντρο και πόσα είναι τώρα η 92 μαγαζιά. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό, το ξέρετε όλοι. Να βρεθεί ένα μέρος. Αδελφέ, μπορεί να μας βάλει μια λύση. Θέλεις, αλλά δεν μπορεί. Μπορείς να μας βάλει μια λύση. Και εμείς θέλουμε το καλό. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να συζητήσουμε. Να βρεθεί μια λύση. Άσε λίγο να ολοκληρώσω. Εμένα το επιχείρημά μου είναι ότι εγώ θα βοηθήσω τα μαγαζιά και τα μαγαζιά εμένα. Εσένα το επιχείρημά σου είναι να έχεις τα μάτια από πίσω. Κάτι που στο νέο κανονισμό το λέει ρητά. Κανένα αμάξι πίσω από το πάνω. Εμείς αυτό θέλουμε, γι' αυτό... Για να μην σπάμε τα καφέρια και τα βαγόνια του κόσμου. Αυτό είναι επιχείρημα. Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μπορείτε να εντοπίσετε, σαν πρόεδρος των αγροτών τώρα, παραγωγός, εντοπίσετε κάποιο σημείο καλύτερο από αυτό που έχετε. Να μας το πείτε. Γιατί δεν μας πείτε τίποτα τώρα. Να μας πείτε... Μας έγινε μία πρόταση... Μας έγινε μία πρόταση... Δεν ήταν δική μας πρόταση. Εμείς θέλουμε να βγούμε στο κέντρο. Αν μας προτείνανε κάτι άλλο, πού θα λέγαμε όχι. Είναι στο κέντρο του χωριού. Ναι. Δεν είναι δική μας πρόταση. Εμείς θέλουμε να βγούμε μέσα στο χωριό για να μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν δουλεύουμε. Και το παράδειγμα είναι απλό, σας είπα και πριν, από 50 γίναμε 15-20. Να μέσα στο χωριό. Το θέμα είναι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να βρείτε στο χωριό. Και αυτό δεν είναι δική μου το θέμα. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Εγώ σου λέω την κατάσταση που υπηρετήσουν να σου παραγωγούν. Ας το συζητήσουν να αποφασίσουν. Ωραία. Ούτε δική μου πρόταση ήταν. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσετε, επειδή έχω ρωτήσει και όλους τους παραγωγούς, τους βολεύει και τους συμφέρει να πάνε στο κέντρο. Αν έχετε εντοπίσει κάποιο καλύτερο σημείο. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο μέρος εμείς, αυτή η λαϊκή 8 χρόνια που είναι προσωρινή, έχετε δει να γίνει κάτι. Γιατί αφού το είπα και πριν. Για τις τουαλέτες που είπατε αυτό. Εμείς είστε ναι. Μα δεν ζητήσατε τουαλέτες. Έτσι νομίζετε εσύ. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Λοιπόν, μα ζητήσατε φταίει ο Δήμος. Όχι, όχι, δεν φταίει. Κανένας Δήμος δεν φταίει για τις τουαλέτες. Καταλήγουν πάλι στα λόγια που έλεγα πιο μπροστά που δεν σας άρεσαν. Όταν το παζάρι είναι με προσωρινή απόφαση, ο Δήμος δεν. Πρόσεχε τι λέω. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει έργο και να βάλει να κάνει τουαλέτες και βρύσεις. Γιατί είναι σε προσωρινό μέρος. Πρέπει να οριστεί θέση, να υπαρθεί απόφαση εκείνη που εκκρεμεί ή να καταργηθεί ή να υλοποιηθεί για να μπορέσει να κάνει έργο. Άρα στα λόγια μου έρχεστε πάλι. Γι' αυτό είπα στον Γιώργο, δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Δεν γίναν τουαλέτες 8 χρόνια εκεί, όχι γιατί δεν ζητήθηκαν στους παραψήνες, γιατί δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί είναι προσωρινή η απόφαση. Προσωρινή η θέση της λαϊκής. Σίγουρα δεν μιλάτε μόνο σε μένα μόνο, απευθύνεις, δεν το πω. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, συγγνώμη. Έχεις την πλάτη σε μένα και έχεις γυρισμένη την πλάτη στον κόσμο. Όχι, σε σένα θέλω να απευθυνθώ. Α, προσωπικό. Όχι, προσωπικό. Θα μιλήσω καταρχάς σαν εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί ο Εμπορικός Συλλόγος έχει καταθέσει μια πρόταση για την οροθέτηση της λαϊκής αγοράς. Απλά πριν ξεκινήσω να μιλήσω για την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου, θέλω να πω ότι όμοιρε, όταν εισηγήθηκε στο θέμα της, για την κορυφή της λαϊκής αγοράς, αναφέρθηκε στο ότι επιβιάστηκε στο τοπικό συμβούλιο. Όταν λέγεται τοπικό
στην Συμβουλή είμαστε παρόντες εμείς, το Εμπορικό Σύλλογο, ήταν οι εκπρόσωποι των παραγωγών από το Βαζάρι και δεν ήρθαν οι εκπρόσωποι των εμπόρων. Ένα λεπτό, ο Όμηρος μας είχε πει ότι καλέσεστε. Ότι υπάρχει κάποιο... Δεν θέλω να το διακόψω. Θα βρεθούν εκτεθειμένοι πάλι. Θα βρεθούν εκτεθειμένοι που δεν καλεστήκατε. Όσο για το τοπικό συμβούλιο, εκτός ότι δεν καλεστήκαμε, εκτός ότι η συζήτηση με τον Εμπορικό Σύλλογο ήταν άλλη, μόνο για την 28η. Κάνεις λάθος ότι δεν καλεστήκατε. Κάνεις λάθος ότι δεν καλεστήκατε. Πάμε μπροστά. Όχι προσωπικά, επειδή δεν είχε αναλάβει ο Εμπορικός Σύλλογος. Υπάρχει κάποιο email, υπάρχει πρόεδρος. Όχι, κάτι να σου πω, δηλαδή. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου να διαβεβαίωσε ότι καλέστηκαν ψέματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είμαστε νοήμων άνθρωποι και δεν λέμε ψέματα μεταξύ μας. Ήμουν παρόν. Σε ρώτησα οι άλλοι καλέστηκαν επειδή ασχολούσαν εσύ με τους παζακίδες. Λες ψέματα αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν τέτοιος υπεύθυνος ο Εμπορικός Σύλλογος να καλέσει κανένα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ούτε ρωτήθηκα εγώ. Όχι, εσύ βάζεις λόγια σε μένα. Ούτε ρωτήθηκα εγώ προσωπικά από εσένα αν έχετε καλέσει το σωματείο των εμπόρων. Μην ρωτήσω κάτι στρόφο. Μιλάει για τους εκβιασμούς τώρα. Από ποιον εκβιάστηκε, πρόεδρε? Δεν θα πω ψέματα ότι ποιος είπε ψέματα. Εγώ τα είπα τα ψέματα. Από ποιον εκβιάστηκε, θέλω εδώ και λίγο όλων των ανθρώπων να πει. Γιατί εντάξει, στο τοπικό συμβούλιο ήτανε. Από την ατμόσφαιρα εκβιάστηκε να πάρεις μία απόφαση. Είπα, ζήτησα συγγνώμη. Μπορείς να μου πεις αν αυτά που είπα στην εισήγησή μου στο τοπικό συμβούλιο είναι ίδια με αυτή που είπα τώρα. Ακριβώς ίδια. Αυτό μόνο ήθελα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να καταλάβετε. Αυτή τη σχέση έχει με τον εκβιασμό που ανέφερες για να αλλάξεις την απόφαση. Δεν είπα εκβιασμό, είπα χάρη της ομοφωνίας. Ειλικρινά ντρέπομαι για τον εκβιασμό. Εγώ θα επιθυμίσω σε αυτό που μπορούμε να αποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Όμηρε, από ό,τι φαίνεται, συγγνώμη για να τελειώσω την τοποθέτησή μου, από ό,τι φαίνεται, από αυτά που λες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει αυτή την ημέρα. Εμείς ξέρουμε ότι σαν Εμπορικό Σύλλογος καθίσαμε και καταθέσαμε γραπτός, επαναλαμβάνω, μία πρόταση για την τοποθέτηση της λαϊκής αγοράς. Υπάρχει, έτσι, την έχετε γραπτό. Είμαστε οι μοναδικοί που κάναμε γραπτό στην πρότασή μας, δεν υπάρχει άλλη. Και όλο το τοπικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την γραπτή πρόταση που κατατέθηκε εκείνη την ημέρα. Η οποία είναι η 28η με εναλλακτική πλαγή του συμφώνου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το σκεπτικό του Εμπορικού Συλλόγου και στο οποίο από ό,τι άκουσα την τοποθέτηση του αντιδημάρχου, του κ. Παπαδόπουλου, του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου και των εμπόρων της Λαϊκής Αγοράς και του Προέδρου των Παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς, συμφωνούν όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα υποβάθμισης του οικισμού των Κρινίδων και ότι και κυρίως της εμπορικής ζώνης που είναι επί της Αγίου Χριστοφόρου και της 28ης και ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό. Εμείς ζητάμε να γίνει κάτι για να αλλάξει αυτή η υποβάθμιση. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Και περιμένουμε από την διοίκηση του Δήμου, η οποία έχει τα εργαλεία, να καθίσει, να επεξεργαστεί τις προτάσεις που υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς και των κατοίκων της 28ης και τους προβληματισμούς των εμπόρων, τους προβληματισμούς των παραγωγών όλων και να φέρουν μία λύση. Μια πρόταση, μια λύση μελετημένη. Αυτό ζητάμε. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε, επαναλαμβάνω, υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων όλων. Τόσο των παραγωγών, τόσο των εμπόρων, του Εμπορικού Συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό ήθελα να πω και περιμένουμε από τη διοίκηση
να επεξεργαστεί μια σοβαρή πρόταση μελετημένη και να την καταθέσει. Ευχαριστώ. Είναι κατατεθειμένη και αυτή. Ωραία, και σε σένα και την όχι, δεν θα την καταθέσουμε 100 φορές. Την έχεις στα χέρια σου και την είχες καταθέσει στην προηγούμενη διοίκηση. Υπάρχουν γραπτές προτάσεις. Επεξεργαστείτε τις και δώστε λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. Δώστε λύση στα προβλήματα. Σχεδιάστε με εμάς τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Επειδή υπόθηκαν πολλά πράγματα, θα ήθελα να ξεκινήσω την αρχή. Πριν περίπου 6 μήνες, βρήκαμε ένα τηλέφωνο από την Εκκλησία, σαν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου των Κοινωνίων, για να συζητήσουμε το θέμα της λαϊκής. Συμφωνήσαμε να κάτσουμε στο τραπέζι, συζητήσαμε και βρήκαμε, εμείς είπαμε να πάμε εκεί που ήμασταν. Μέσα στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος, ήταν ο Παναγιώτης Αρσενιάδης και η κυρία Παρπάτα. Και αποφασίσαμε μόνο για το πεζόδρομο. Κάναμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος διαφώνησε όπως διαφώνησε και εδώ. Και τα λόγια ήταν παιδιά, αφού εσείς θέλετε τόσο πολύ τη λαϊκή, εσείς που μένετε εκεί, περιμένετε να τελειώσει το ΕΣΠΑ για να κάνετε τι θέλετε εσείς αφού εσείς οι ισότητες θέλετε τη λαϊκή εκεί. Εμείς δεν καλεστήκαμε ποτέ από κανένα. Ο μόνος λόγος που κάτσαμε στο τραπέζι ήταν για να πάμε στον πεζόδρομο και πουθενά αλλού και ξαφνικά μάθαμε ότι σε μία απόφαση του τοπικού χωρίς να είμαστε εμείς οι λαϊκοί εκεί. Γιατί ο συνάδελφος ο παραλαγός λέει ότι είναι 20-30 αλλά οι έμποροι είναι άνω των 100. Εδώ πέρα, που σημαίνει πλειοψηφία, θα έπρεπε να τουλάχιστον να είμαστε εκεί να πούμε τη γνώμη μας. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ από κανέναν. Υπάρχει και μια απόφαση. Κοροϊδεύοντας, θα έλεγα, στο κουκού ότι εμείς συμφωνούμε. Γιατί αυτό μάθαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από το υπάρχον μέρος. Σίγουρα το πρόβλημα του νερού και του τουαλέτα συμφωνούμε με τον Γιώργο. Ίσως όμοιρα θα μπορούσαμε να κολλήσουμε μια χημική τουαλέτα. Μόνο έτσι. Ναι, σε μια χημική το έχουμε προτείνει, περιμένουμε. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο στο λαϊκό έτσι όπως τα μαγαζιά έχουν προβλήματα, έτσι και η λαϊκή έχει προβλήματα. Και αλλού έχουμε προβλήματα. Αλλά προσπαθούμε όλοι για το καλό και τη λαϊκή και των μαγαζιών και του τόπου. Εμείς από την αρχή θέλαμε να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να βοηθήσουμε την τοπική αγορά, αλλά να υπάρχει λύση. Το να λέω θέλω να βοηθήσω, αλλά δεν υπάρχει λύση. Τι να λέμε, αυτό δεν υπάρχει λύση. Κι εγώ θέλω. Ναι, κι εγώ θέλω. Δεν υπάρχει κανένα που να επιθέλετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα να βοηθήσει. Κι εγώ θέλω να είμαι στο κέντρο τη λαϊκή. Φυσικά όλοι το θέλουν. Ναι. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Ούτε εκεί δεν ενοχλούμε κανένα, δεν δημιουργούμε πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει πρόβλημα για ατύχημα. 10 χρόνια έμαθα. Ναι, ναι, ο κόσμος έρχεται, μας προτιμάει. Δηλαδή τι να πούμε, εντάξει. Υπάρχουν προβλήματα. Ναι, αναλύσουμε τα προβλήματα. Και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει δουλειά, δεν είναι μόνο στις Κυπρίδες, είναι παντού. Και εμείς έχουμε μια δουλειά και στην Καβάλα υπάρχει μια δουλειά. Και στην Ελευθερούπολη υπάρχει μια δουλειά. Να βρούμε τρόπο με δράσεις να φέρουμε τον κόσμο και στην λαϊκή και στα μαγαζιά. Όχι να μαλώνουμε ότι πρέπει τώρα η λαϊκή να πάει έξω από το μαγαζί για να πάρει να πιει πιο καφέδες αυτός που δουλεύει στην λαϊκή. Το πιο σημαντικό είναι συχνά σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως από τους 100.000 ανθρώπους που έρχονται στο θέατρο, στον αθλητικό χώρο, δεν περνάει ούτε ένας εδώ μέσα. Αυτό πρέπει να δει η διοίκηση και τόσες διοικήσεις που περάσανε, μόνο στα λόγια το λένε. Μόνο στα λόγια. Ενοποίηση να αρχή ο τουρισμός. Πόντος αυτός ο τουρισμός. Εντάξει, θα είπα για τη χαρά, είναι ωραία εκεί που είναι η λαϊκή. Η μιζέρια μας φταίει, η μιζέρια φταίει. Άμα είμαστε ενωμένοι δεν τα πετύχουμε. Άμα είμαστε από εδώ και άλλα λίγα. Ομοιρέ, μπορούμε λίγο να κλείσουμε το επόμενο θέμα, γιατί θέλω να πω για τα Διονύα και καλή να μιλήσω. Πάμε στο επόμενο. Ναι, ναι, ναι. Να σας εξηγήσω κάτι. Θέλω λίγο αυτά τα δύο θέματα να τα συνδέσω και ας μην είμαι λίγο ακόμη να θέλει πια. Λίγο τα δύο θέματα θέλω να τα συνδέσω. Το επόμενο θέμα είναι ο... Το τελειώσαμε. Όχι, όχι, απλώς θέλω να μην θα συνδέσω να μιλήσω για τα δύο. Λοιπόν, το επόμενο είναι το... Για τον αρχαιολογικό χώρο, τον παραμυρισμό του χωριού. Μπράβο. Το επόμενο θέμα είναι για τον χαρακτηρισμό του χωριού σε αρχαιολογικό χώρο.
Οι δύο κάναμε πολιτικός νοσηλικός. Έχουμε γραφεία εδώ οι συνάδελφοι και έχουμε μεγάλα φοβερά προβλήματα με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αυτός ο χαρακτηρισμός έγινε το 2012. Για οποιαδήποτε ανοικοδόμηση, για οποιαδήποτε κατασκευή, χρειάζεται έγκριση της αξιολογίας, όπως και για τακτοποίηση αφαιρέτων. Οι εγκρίσεις αυτές είναι μορφολογικές. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το πρόβλημα δημιουργεί με την ανοικοδόμηση ανάπτυξη, έτσι έρχεται το πρόβλημα ξεκάθαρα της περιοχής. Εμείς και από αυτό βλέπουμε την ανάπτυξη σαν πρόβλημα. Το πρόβλημα της περιοχής μας είναι η ανάπτυξη. Ένα πλαίσιο είναι αυτό. Η λαϊκή τη βλέπουμε σαν μέσο, κάπως, πώς να το πω, εγώ στο δικό μου, στα δικά μου τα μάτια, είναι μια αγορά και ένα πανηγύρι για το χρονικό διάστημα, μία μέρα την εβδομάδα. Αυτή η λαϊκή θα φέρει μια κίνηση επιπλέον στην αγορά. Ήρθε ένας οργανωμένος εμπορικός σύλλογος και μας έκανε μια πρόταση στο τοπικό. Ένας εμπορικός σύλλογος με πολλά μέλη είχαν εκεί πέρα και μας έκανε την πρότασή τους για να δει στο κέντρο. Όταν βλέπουμε εμείς στο κέντρο ότι δεν υπάρχει άλλη δίωδο πέρα από την 28η, σαν τοπικό συμφωνήσαμε σε αυτή την πρόταση. Ναι, είναι ένα πρόβλημα γιατί είναι μια κεντρική αρτηρία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό που είναι η κεντρική αρτηρία. Αλλά είναι 6 ώρες μία φορά την εβδομάδα. Ζούσα στη Θεσσαλονίκη, είχαμε κάτω την κεντρική αρτηρία και γινόταν λαϊκή. Και μεταφέρανε όλα τα αυτοκίνητά μας για μία μέρα. Το σπίτι που εδώ πέρα είδατε στη λαϊκή στην προηγούμενη θέση, όταν ήμουν μέσα εκεί. Το αυτοκίνητό μου το έγινε γιατί ξεχνούσα μία φορά την Τετάρτη να το μεταφέρω. Δεν ήταν λάθος αυτό που το έγινε. Ήταν λάθος που μου μία μέρα δεν μπορούσα να κάνω να υποχώρησα να το μεταφέρω καθόλου. Ήρθε η πρόταση και εμείς και εγώ προσωπικά συμφώνησα. Γιατί θέλω να μεταφερθεί. Να μεταφερθεί στο κέντρο. Και για το επόμενο θέμα, αυτό με τον αρχαιολογικό χώρο, θα μου συνήθει μια συνάδελφο. Οπότε τώρα ήρθαν ο εμπορικό σύλλογο στην παραγωγή. Η λαϊκή εκεί έχει μικρή. Νομίζω ότι πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να αναπτυχθεί και πρέπει να βρεθεί σε αυτό το κέντρο. Πρέπει να στηριχθούν όλε τι επιχειρήσει οι κυρίε. Αυτή ήταν η άποψή μου και ήταν την πρώτη μέρα. Έχουμε μιλήσει όλα, να μιλήσει και η άλλη πλευρά. Να μιλήσουμε, σας παρακαλώ, ποιο λεπτά θα κάνω. Όχι, εσύ δικαιούσε παραπάνω, γιατί όλοι παραπάνω πήραν. Ναι, μετά αφέμεις, στον Αλπαγγίδη. Γεια σας. Λέγομαι ο Μανίδης Αντανίας, καθηγητής της Ιστορικής Οδός του Λίου και επαγγέλνης της Ιστορικής Οδός του Λίου. Εκπροσωπώντας επαγγελματίες και κατοίκους του δρόμου αυτού, μετά που πληροφορηθήκαμε την τοποθέτηση του εμπορικού συλλόγου και του τοπικού συμβουλίου και ότι η πρόταση έχει για να περάσει από την ποιότητα ζωής και να πάει στο δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε αρχή ημερών υπήρχε μια εγρήγορση στα κατοίκων των επαγγελματιών του δρόμου αυτού, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι δεν ορκιστήκαμε ούτε από την συλλογή, ούτε από τον εμπορικό σύλλογο. Δεν στήθηκε η γνώμη μας και θα ήθελα να διαβάσω και ένα μικρό κειμενάκι μετά του εμπορικού συλλόγου της επιστολής. Θεωρούμε βεβαίως κάποιοι ότι το οικονομικό γεγονός της λαϊκής είναι ένα οικονομικό γεγονός που συνεισφέρει στον τόπο. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν θα διαφωνήσω στο να βρεθεί λύση να ενισχυθεί η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομία από την τοποθέτηση της λαϊκής αγοράς. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι να λάβουν υπόψη οι διοικητές ότι γεννηθούνται επί της οδού του Ιησούς Αγόρης Οκτωβρίου σε υποστηρικό πλάνο του 90%. Εν υπόγραφα παραδώσαμε κατάσταση
με το σκεπτικό μας, η δημοτική αρχή πρωτοκολλήθηκε και ζητήσαμε να ανημερωθεί την δημοτική σύμβουλη με μόνο σκεπτικό ότι όταν θα προκύψει συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος, να είναι ενημένη για το άλλο γωνία θέματος. Συγκεκριμένα, παραδόθηκε μια δυσέστηκε επιστολή, να δούμε απόσπασμα αν και έχουμε αντίγραφο, όποιος από τους παρεμβολούμενους εδώ θα ήθελε να λάβει γνώση, αν και κοινοποιήθηκε και στην τοπική εξωτερική των συλλήπων, να λάβει γνώση τι είναι η εγυπόγραφα κατά τους. Τι εγυπόγραφα κατέθεσαν την άποψη ότι η μεταφορά επί της 28ης Οκτωβρίου μας βρίσκει αντίθετη. Διαβάζω εν συντομία το σχετικό. Ο οδηγός άρχινας 28ης Οκτωβρίου μετά από τις πεζοδομήσεις που έγιναν με το έργο της ανάπλασης του κέντρου του οικισμού των πλημμύρων αποτελεί το μοναδικό κεντρικό συγκεκριμενιακό άξονα που εξυπηρετεί την πρόσβαση των δημοτών προς την πρώην δημαρχία, το ΚΕΠ, τον παιδικό σταθμό, το πρώτο δημοτικό σχολείο. Είναι ο άξονα που κινείται το δρομολόγιο του Αθηνικού Λεωφορείου. Είναι άξονα που οδηγεί στην καθημερινότητα του πιο προσμονιασμένου τμήματος του οικισμού. Σε περίπτωση που λειτουργήσει εκεί η λαϊκή αγορά, θα εκδοτηθεί οι κάτοικοι καθιστώντας σε εργάσιμη μέρα αδύνατη τη χρήση των οχημάτων τους για κάθε χρήση εξαρτητή έκταση. Δεύτερον, επιστοφού εδράβουν επιχειρήσεις οι οποίες θα καταστεί αδύνατο να λειτουργήσουν παράλληλα με την λαϊκή αγορά, καθώς δεν θα υπάρξει πρόσβαση. Δεν θα υπάρξει πρόσβαση σε αυτές, είτε θα γίνει πολύ δύσκολη η μορφή της. Δημιουργικά αναφέρονται. Πειρατικός χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο. Επιχείρηση ανταλλακτικών χωρίς δυνατότητα πρόσβασης των πελατών, επιχείρηση αυτοματισμού καραδόπορτες χωρίς δυνατότητα πρόσβασης πελατών που στήριξαν από το τοπικό του καταστήματο. Επιχειρήσει παροχή υπηρεσιών εκπαίδευση στου κλειστήρια μέσα εκπαίδευση και στενότητα με ισότητε εγκαταστάσει σε εξοδού. Σε σωτηριακή μονάδα του κυρίου, τη οποία στην Ελλάδα προσέρχονται με χρήση τη σωτή του κλειστό πέσο στο βίο. Την οτρόφη του αποθηκευτική χώρη του γάλακτο που δοκιμούνται τι οικίε του. Εξοδού και παραδείγματο καθημερινά το γάλα, ο κόκκινο και η πρόταση των φορτηγών αξιών που είναι δεκάτονα για την παραλαβή του γάλακτο και την υπηρεσία ω αδύνατο. Τρίτον, παράλληλα με τα παραπάνω, θα γίνει πολύ δυσκολή και εξυπηρέτηση από την λαϊκή των πολιτιστικών πελατών τη, καθώ το συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και να δεχτεί τον προφυλακτικό χώρο τη λαϊκή, θα αποσυρθεί το προφυλακτικό χώρο και θα ταλαιπωρούνται τόσο οι επισκέπτε όσο και οι έμποροι τη λαϊκή αγορά, αλλά και οι περίπτωτοι, καθώ θα γεννήσουν μειονεκτήματα των πολιτιστικών πελατών που μοιάζονται δρόμοι. Τέταρτον, μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουμε σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση ανάγκης πυρότητας, σε περίπτωση ανάγκης ισχυριακοποιητή καθενοφόρο, εκκλήματος περιστατικού, ότι ο προφοριακός ανταλλαγισμός της οδού δεν θα επιτρέψει την γρήγορη πρόταση σε σημείο ενδιαφέροντος, θα καταστήσει αδύνατη τόσο προσέγγιση ασθενοφόρου, όσο και πυροσβεστικού οχήματος και τη βαρέω τύπη σε χρόνο θεμητό και ανάλογα του επίγοντο. Πέμπτον, ο σχεδιασμός της ανάπλασης του κέντρου των Πινίδων έφερε ως κυρίαρχο σκεπτικό του σχεδιασμού του την ανάλυση των αρχαιολογικών μνημείων της πόλης των Πινίδων, επιτρέποντας την εκδοχή των κλειστών των αρχαιολογικών μνημείων και έγινε με σκοπό να καταστήσει επιτύπου προσέγγιση των επισκεπτών κλειστών της περιοχής μας, να σχεδιάσουν διαδρομές που να εκκινούν από το κτίριο της Αγίας Λειτουργίας και να οδεύουν ως την κούμπατα του κινητάς. Η ένταξη της πόλης των Πινίδων στα προστατευόμενα μνημεία της Παγκόσμιας Τουριστικής Κληρονομιάς της UNESCO ήταν κομβική σημασία για τον τουρισμό. Η λειτουργία της λαϊκής κτησίων αρχαιολογικού χώρου δεν συνάδει με την όλη λογική της ανάλυσης των αρχαιολογικών μας χώρων και την ενοποίηση αυτών. Έκτον, δεν επιτρέπεται από τον νόμο η λειτουργία λαϊκών αγορών σε σημεία που επισκεπτώνται την πρόσβαση πρώτον σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολεία, το συγκεκριμένο σημείο πάτεται σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά και καθιστά αδύνατη τη μεταφορά μαθητών του πρώτου δημοτικού σχολείου που προσέρχονται με λεωφορείο την ημέρα και που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά, άρα η αντικατάσταση τη λαϊκή αγορά στη συγκεκριμένη οδό είναι ίσω και μη νόμιμη. Έχουμε το σωματείο τη λαϊκή αγορά, δεν θα το διαβάσω.
αυτό που είναι η τοποθέτηση του Παπλίου Προέδρων, ξέρετε καθώς σας ετοιμάζω ίσως, για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να μην προταθεί όσο πιθανή θέση στην κατάσταση της λαϊκής αγοράς της διοργώσης της 28ης Οκτωβρίου. Τελειώνοντας, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις αντίθετες απόψεις. Όμως, κύριο λόγος της κύριος κατάστασης θα πρέπει να έρθουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιοχής, οι οποίοι είναι αυτοί που θα πληγούν ή ίσως και θα ωφεληθούν από τη χώνευτη κατάσταση της λαϊκής αγοράς στη συγκεκριμένη εδώ. Σεβόμενοι λοιπόν αιτήματα άλλων συστηματών και φορέων, προβλέποντας όμως ότι η διοίκηση με σύνεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων που έγινε την κατάσταση της λαϊκής αγοράς σε θετικό δραστικό ιστό του οπτισμού, θα προχωρήσει στην ορθολογική αξιολόγηση των μεταφέρων αιτημάτων, φροντίζοντας η απόφασή σας να συνδράμει προς όφελο των πολιτών κατοίκων και ή και των επισκεπτών του τόπου μας. Ζητούμε να γίνει μια σχετική διαβούλευση πριν τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και η Τεχνική Υπηρεσία με την αρρωγή της Δημοτικής Υπηρεσίας να επισκεφτεί τον οικισμό, να αναζητήσουν και να αναδείξουν τα κατάλληλα σημεία για την αντικατάσταση της λαϊκής αγοράς στην Ήδο. Λοιπόν, και καταληκτικά θα έλεγα ότι θα κλείνοντας, ζητούμε οι κάτοικοι που προσυπογράφουν το κείμενο υπόγραφα με τα τηλέφωνά μας σας παραδώσαμε την κατάσταση και έχουμε πλέον το 90% των ελληνικών εξοδού λαμβάνοντας υπόψη το νόμο που αφορά την τοποθέτηση της λαϊκής αφήνω συγκεκριμένο απόσπασμα που σε τρεις παραγράφους ορίζει την τοποθέτηση με ποιες παραμέτρους που έχουμε επαφή είναι το άρθρο 25 του νόμου του 21. Αυτό το σπάντο αφήνω εδώ, το μνημονεύει και ο Πολιτικός Σύλλογος. Έχω υπογραμμίσει τα σημεία τα οποία μας βρίσκουν να συμφωνούμε ότι η χωροθέτηση επεισοδού δεν είναι σύνομη. Δεν το λέω αυτοματικός, ως ένας απλός πολίτης, ο οποίος διάβασε 5 παραγράφους του νόμου που είναι γραμμένο στα προηγικά, να ενεργοποιήσετε τους μηχανικούς σας, τους νομικούς σας, να βάλετε κάτω το χάρτη, να υποδείξετε στους κατοίκους μας, στον Ελληνικό Σύλλογο, όλοι σύνομα υπάρχουν αυτές οι 2-3 εκλογές, να δεσμευτείτε ότι όπου και αν πάει η λαϊκή θα υπάρχουν υποδομές να υποδεχθούν τη λαϊκή. Είπαν ήδη οι δύο πρόεδροι, η απουσία του, αλλά η μέσα απουσία νερού, να υπάρχουν τουλάχιστον υποδομές και για τους ίδιους που φιλοξενούν λαϊκοί, τους εμπόρους και τους παραγωγούς, αλλά και για τους φιλοξενούμενους πελάτες. Όταν ένας πελάτης, ο οποίος είναι πέρα των 50-60-70 ετών και συνήθως έχουν και προβλήματα ακράτειας, ένας χώρος τουαλέτας είναι απαραίτητος να υπάρχει. Σας ευχαριστώ. Κάτι να ρωτήσω κάτι, ανέφερε σε ένα ποσοστό 90%. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Θα συμφωνήσω απολύτω. Να μου το απαντήσει που το πείστε να μου το δράσει. Φαντάζομαι σε αυτό που θα δείξω. Εγώ σε όλο, στην 28η Οκτωβρίου, όσο ακριβώς χρονών είμαι, 46 χρονών είμαι, 46 χρόνια, στο 28η. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είσαι λίγο ψηλά εσύ γι' αυτό. Όχι. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Αλλά η δική μου την άποψη. Κάκη. Η δική μου την άποψη. Δεν τη λέει ποτέ. Δέχατε να το λέω. Ας σου μήπως δεν είναι ένα πολύ ψηλά εσύ γι' αυτό. Έτσι. Ματράς, αλλά τα έτσι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Η χωροθέτηση ήταν να έρθει την Κατσαπολίδη. Όσοι πλήξτε με, πού είναι. Η Καραστόπουλος πλήξτε, πού είναι. Μετά το χαριστολίδη. Οι δύο παραγωγοί γράφος, πού είναι. Μετά το χαριστολίδη και μετά από μένα. Να δεχτώ την παράληψη. Τι ξέρετε την πράξη. Έγινε παράληψη μετά. Τι ξέρεις την άποψή μου. Ζήτησε την ερώτηση. Έγινε παράληψη. Γιατί. Πήγε στο άτα σπίτι κάτω σε μένα. Πέσω. Δεν ξέρω την άποψη. Εμένα δεν πρέπει να σα πέσω. Το 90% διαφορά. Το 90% τη αγορά. Η κατάσταση είναι εδώ πέρα. Του κατοίκου υποστή ο κόσμο. Υπόγραφα. Είμαι μέσα εγώ. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Είσαι το 10%. Δεν μου λέει. Να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε.
Κύριε Τσουκουκίδη, αν δεν μπορεί να βγάζει το συσοφρόνιο σε αυτό, να δούμε ένα μέρος που είναι όπως το κέντρο που δεν ξεκινήσει. Τώρα μιλάτε δημοκρατικά κι όμως. Αυτό το έχουμε τονίσει κύριε Τσουκουκίδη. Όχι δεν τονίσα το θέμα είχα στα λόγια. Μπορεί να τα διαβεβαιώσεις κύριε Τσουκουκίδη. Αυτή ήταν η πρόκληση της ιστορίας. Φιλιππίσιο, όπως το και Φιλιππίσιο. Σήμερα ήρθα. Γιατί το θέμα ήταν προτάσεις, είναι προτάσεις. Εδώ και 2,5 χρόνια ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, είναι ο πρώτος που το έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ και 2,5 χρόνια. Και κάποιοι, μετά από 2,5 χρόνια, ξεκίνησαν να κάνουν προτάσεις. Ξεκίνησαν να έχουν άποψη μάλλον. Και δεν εννοώ τον Δημοτικό Σύμβουλο. Όλοι τους. Δυστυχώς, προσπαθούσα τις 2,5 χρόνια να το βάλουν κάτω από το χαλί. Κατά κοινή ομολογία, εκεί που βρίσκεται η λαϊκή συρρυκνώνεται. Συρρυκνώνεται γιατί έχει ξηρό, γιατί πηγαίνει ο κόσμος. Γιατί προφανώς δεν συμμετέχει ο κόσμος, δεν πηγαίνει ο κόσμος. Αυτοί που πηγαίνουν είναι κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτοκίνητα και κάποιοι που έχουν απ' έξω. Ρωτήσαμε τους επαγγελματίες, ρωτήσαμε τους παραγωγούς. Ρωτήσατε τους καταναλωτές. Δεν το άκουσα. Ρωτήσατε αυτούς που θα φιλοξενήσουν τη λαϊκή. Ούτε και αυτό το άκουσα. Διαμαρτυρήθηκαν από μόνοι τους. Στη διαπαραταξιακή λοιπόν που συμμετέχω στο Δήμο, είχαμε κάνει μια συμφωνία όταν κάναμε τον κανονισμό των λαϊκών αγορών. Ότι εκεί θα κάνει για τις κρινίδες συγκεκριμένα, θα κάνει διαβούλευση ο Δήμος με όλους τους εμπλεκόμενους. Κυρίως όμως με τους καταναλωτές. Αυτός που έρχεται από τις γύρω περιοχές, οπουδήποτε και να γίνει λαϊκή στις Κρινίδες θα πάει, γιατί έρχεται το αυτοκίνητό του. Αυτός όμως που είναι στις Κρινίδες και δεν έχει το μέσο, δεν θα πάει εκεί πέρα κακά. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταματήσει τα δραστηριότητά τους, γιατί έπεσε ο στήρος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι δεν πουλάνε τα προϊόντα. Αυτοί, γιατί δεν ακούγονται. Με αυτή τη λογική λοιπόν, όπως ζητούσα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 2,5 χρόνια να εφαρμοστεί η απόφαση, όχι να έρθει η λαϊκή μέσα στο πεζόδρομο, να εφαρμοστεί η απόφαση ή να αλλάξει. Και μετά 2,5 χρόνια είναι. Μετά 2,5 χρόνια. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι καταρχήν να εξυπηρετεί το καταναλωτής και να τονώνεται η τοπική αγορά. Και κάποια στιγμή μάλιστα είχα πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πουλάνε σουβενίρ στις περιοχές μας. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια σε αυτό. Να πουλήσουμε τα αυγά μας, τα αγκουράκια μας και τις ντομάτες μας, αλλά θα πρέπει πάνω σε αυτό να δούμε και την περιοχή. Να έχουμε ένα όραμα. Να γίνουν μόνο αυτά τα οποία θα τα βλέπει κάποιος και θα θυμίζει φίλοι του. Οπότε, με τη λογική αυτή, έκανα μία εναλλακτική από τη στιγμή που είναι θεωρείται ότι είναι αδύνατο να επιστρέψει η λαϊκή ή μάλλον να εφαρμοστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το κεντρικό το δρόμο. Το κεντρικό το δρόμο από το Μαρσία προς τα πέρα, όπως γίνεται άλλωστε μία φορά το χρόνο ή δύο φορές τα δύο χρόνια να γίνεται επισκευή του δρόμου και κάποιοι είχαν συμφωνήσει, αλλά τώρα έχουν άλλη άποψη. Και ο δρόμος του Αχαιρωμίου. Θεωρώ εκεί κατά τη δική μου άποψη, είναι μια πρόταση και δεν επιβάλλω τίποτα σε κανέναν να συζητηθεί προκειμένου η λαϊκή να έρθει μέσα στο χωριό. Γιατί όπως είπε και ο Θόδωρος προηγουμένως, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως δεν θα καταφέρουμε να συνοδοηθούμε για το που θα έρθει η λαϊκή. Αυτοί είμαστε. Ούτε καν να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε, για να το φέρουμε για 2 μήνες, να δούμε πώς πάει. Το πρόβλημα με τα λεωφορεία λύνεται, το πρόβλημα με τα σχολεία λύνεται και ο 20μέτρος που ήταν πρόταση για να πάει η λαϊκή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάρκι. Και κάποια άλλα χωράκια εκεί μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος, τα οποία δεν είναι και παραγωγικά, να χρησιμοποιηθεί ως πάρκι.
Αν πούμε όμως θα κάνουμε μια λαϊκή σύμφωνα με την νομοθεσία, ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε λαϊκή. Θέλουμε να τη λαϊκή μέσα στις πυρνίδες να εξυπηρετείται ο καταναλωτής. Αυτός που δεν έχει αυτοκίνητο, να τονωθεί η αγορά. Θα πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση και να βρούμε μια πρόταση η οποία θα είναι ουσιαστική και με λίγα συμπλήν, με λίγες παραχωρήσεις κάποιων, θα έχει ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά, ο ένας θα τραβάει από εδώ και ο άλλος θα τραβάει από εκεί και στο τέλος περιμένουμε να συμφωνήσουμε και σε άλλα πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Δυστυχώς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, αν έστω και σε αυτό δεν μπορούμε να δούμε μια λύση. Η πρότασή μου είναι αυτή, είναι μια πρόταση, την καταθέτω, την έχω καταθέσει, την επιχειρηματολόγησα. Μικρή σημασία έχει πραγματικά και ας παρεξηγηθούν η παραλογή και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, γιατί έχω δει από την εμπειρία μου, από την Ορεσιάδα μέχρι τις Σέρες που γίνονται οι λαϊκές, και εκείνος ο δρόμος είναι τεράστιος. Πραγματικά είναι τεράστιο. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ο καταναλωτής και αυτό θα φιλοξενήσει τη λαϊκή αγορά. Στο κάτω-κάτω μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Έτσι. Προσωρινά είναι εκεί, προσωρινά μπορούμε να δούμε γιατί εμείς το φέρνουμε και εδώ και το βλέπουμε. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Αν υπάρχει καμία άλλη πρόταση, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Σε εκείνο που θα επιμένω όμως είναι ότι για να υπάρχει θετική θέση από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να γίνει η διαβούλευση έτσι όπως δεσμεύτηκε για παραταξιακή στο Δήμο και να συμφωνήσουν και οι καταναλωτές και αυτοί που θα φιλοξενήσουν την λαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη τοποθέτηση για τη λαϊκή? Έλα. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα της λαϊκής αυτοδιοίκησης. Καταρχήν, θα διαβάσω για τους παππούδες μας. Οι παππούδες μας εξασκήσαν τη λαϊκή συστήμα στις 1960. Από τις 1980 από τον Ιού, ξεκινούσε αυτή η λαϊκή από τον Ιού του Αγίου Γεωργίου του Συγγνώμη και κατέβηκε λίγο κάτω από τα τιμή του Ιού. Το 1941 με την εισβολή του Ιού σταμάτησε η λαϊκή. Και όσο ξαναδεί η δική μου σκέψη δεν είναι δική μου σκέψη, ούτε και δύο πρωταήματα για να δούμε το πρώην δεμάχο του Φιλίππου, είναι ότι πρέπει να σκεπαστεί το αίμα, το μεγάλο αίμα, αυτό που σχέδιο για όλη την πόλη, όχι να βαζωθεί, να σκεπαστεί. Επί της οδού Μεγάλο Αλεξάνδρου, είναι η πρώτη οδός μετά από τον αθλητικό χώρο, να σκεπαστεί το αίμα, να μπουν εκεί μόνιμες θέσεις, διευκολύνει πάρα πολύ η συνένωση για αυτού τον αρχαιολογικό χώρο και με τους τουρίστες που πρέπει να μπουν από εδώ. Κάποια άλλη πρόταση. Όμηρα, να πάμε και στα επόμενα, γιατί ένα πρόσωπο να βάλαμε. Αυτές ήταν οι απόψεις για τη λαϊκή αγορά. Ο λόγος είναι για την υγεία τους. Το επόμενο, πάμε στο επόμενο.